Καλημέρα από το κανάλι George Mavsos. Λοιπόν, εδώ, άμα θέλεις να δεις Java ρεύμα, όπως σας έχω πει, ήρθε η ώρα για να καταλάβετε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ δίπλα είναι ο ένας Daxon, εδώ δίπλα είναι το νέο που θα δουλέψει το χειμώνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ βλέπετε ένα μηχάνημα 10 kW, το οποίο έχει 49, λίγο να το φτιάξουμε, 49,4 εδώ και τα δύο μηχανήματα που αποκτήσαμε. Δύο μπαταρίες 9,7 VTAC, οι οποίες είναι 20 kW σχεδόν, στις οποίες έχουμε 49,4 και εδώ όπως φαίνεται και αυτή εκεί το ίδιο. Συνδεμένη με BMS καλώδια, είναι οι μοναδικές μπαταρίες που τις βλέπει ο Daxtrom και δίνουμε φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, μόλις δώσαμε τα φωτοβολταϊκά μας, ξεκινάει εδώ να κάνει την πρώτη μέτρηση γιατί είναι στη δεύτερη μπάντα, αλλάζει το λαμπάκι του, γίνεται mauve και τώρα θα πάμε να δούμε ποια είναι. 4.43, 4.32, αρχίζει, ρυθμίζει το BMS, κατεβάζει γιατί ήταν ανοιχτού κυκλώματος και αρχίζει τώρα και κατεβάζει για να φορτίσει. Απλά εγώ έχω δώσει στη δεύτερη μπάντα, εδώ από κάτω, και μετά θα δώσω στην πρώτη, όταν θα βγάλω από τον άλλον. Απλά για ξεκίνημα τώρα δώσαμε για να μου φορτίσει την μπαταρία. Η μπαταρία αυτή εδώ από κάτω εδώ που έχουμε φορτίζει κανονικά με όσα χρειάζεται. Δηλαδή τώρα έχει συννεφιά έξω, μου δίνει 7,47. Βλέπετε. Είναι απλή ρύθμιση, δεν έχω κάνει απογοήτευση τίποτα γιατί είναι σε αρχικό στάδιο. Εδώ θα γίνει ένα σύστημα το οποίο θα παραγυρίσω τους δύο inverter, με αποτέλεσμα είναι τι κάνω. Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω 25 kWh. Εδώ. Και αυτές. Συν αυτό τον inverter εδώ. Που, τι κερδίζω. Ότι θα μπορώ σε γενικές γραμμές να έχω δύο μηχανήματα τα οποία σε διακοπή ρεύματος και σε ό,τι άλλο θέλω, αυτά να μπορούν να μου βγάζουν ρεύμα. Τώρα να του βάλω και το ίντερνετ να το παρακολουθήσουμε και λίγο μετά. Αυτό εδώ είναι, έτσι, universal σε όλα. Απλά καλό είναι να τα συνδέσω για να το βλέπω απομακρυσμένα για να δείτε και λίγο. Κομπλέ, ανάψαμε, εντάξει. Είναι προσωρινά εδώ. Θα λειτουργήσουμε μέχρι να φορτίσουμε τις μπαταρίες. Μπορώ να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Κατεβάζει αυτή τη στιγμή στα 733 W με απόλυτη συννεφιά, με περίπου 3,5 kW, 3800 νομίζω, για να δω αυτό πώς κατεβάζει. Αυτό κατεβάζει 1100, αυτό είναι μεγαλύτερο, είναι 4,5. Και εδώ μιλάμε τώρα για μια παραγωγή των 8 kW ρεύμα με ηλιοφάνεια. Θα κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να μπορέσει να σου κάνει φορτίσεις, επεφορτίσεις, γενικά τα πάντα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο σου δίνει τη λύση που θέλεις για να φτάσεις όπου μπορείς. Δηλαδή να κερδίσεις ρεύμα, να κάψεις, να κάνεις ό,τι χρειάζεσαι για σένα. Ό,τι χρειάζεσαι. Λοιπόν, εδώ 723 W, 1,4 Αμπέρ, 49,7 εδώ, 49,6 εδώ, εντάξει, και το γράφει charge, έχει σημασία. Αν βλέπετε εδώ, να βγάλω και αυτό εδώ να φανεί, φόρτιση 200 Αμπέρ μπαταρία, 26 βαθμούς με 49,6 και 49,7 αυτός και φορτίζει με 0,06 αμπέρ. Δεν πρέπει το γράφει. Γιατί είναι παράλληλη και φορτίζει και αυτή εδώ με το ίδιο. Αυτά από το κανάλι George Mavsos. Ένα σύστημα το οποίο γεννιέται, δεν είναι έτοιμο. Έχω και κάποιες δουλειές, κάποια ταξίδια να κάνω σε Ρόδο, Χανιά, Εύβοια, Χαλκιδικές, Αθήνες, παντού. Θα δείτε πολλά πράγματα. Αυτό είναι δικό μου. Είναι ένα σύστημα το οποίο
θα το φτιάξω με πίνακες, με γιώσεις, με ασφάλειες, με ό,τι χρειάζεται για να δουλεύει σωστά και θα δείτε αυτό που έρχεται ότι είναι το αύριο. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε για να μην στεναχωριόμαστε για τίποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας που θέλει να λέει τα δικά του, ας τα λέει. Κερδίζω, δεν κερδίζω. Εγώ πιστεύω ότι κερδίζουμε όλοι. Γιατί έκαψα 164 κιλοβατόρες ρεύμα σε ένα σπίτι 120 τετραγωνικά και μου ήρθε το μήνα 74 ευρώ ρεύμα. Οι 164 κιλοβατόρες χρεωθήκαν 49 ευρώ για το καλοκαίρι, γιατί έκαψα 1850. Λοιπόν, πείτε μου εσείς τώρα, αυτοί οι έξυπνοι που είναι μέσα στα βίντεο που γράφουν μερικοί δεν κερδίζουμε και δεν κερδίζουμε. Όταν εγώ τώρα έχω κάψει 800 κιλοβατόρες και τσάκτησα τζάπα τον Αύγουστο, πόσο ρεύμα θα πληρώνα, να μου πεις για την εγκατάσταση εδώ και το κοστολόγιο, το πόσο θα μου στοιχήσει για να το βάλω. Λοιπόν, ας το σκεφτεί λίγο και να καταλάβει ότι έρχεται βιντεάκι το οποίο θα δείξει πολλά πράγματα και την αλήθεια και θα φύγουν όλες οι γκρίζες και οι μαύρες σκέψεις από τα μυαλά κάποιων. Εμείς εδώ πέρα εδώ ζητάμε να αποδοθεί ενέργεια σε όλο τον κόσμο τζάμπα. Τζάμπα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τον τρόπο να τον κερδίσουμε τζάμπα. Με νόμο, με πολλά πράγματα και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Λοιπόν, θα μπει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο σε λειτουργία αυτός και θα καταλάβετε τι κερδίζουμε. Αυτό είναι το μυστικό που θέλω όλοι να καταλάβετε αν κερδίζουμε ή αν δεν κερδίζουμε. Για μένα κερδίζουμε όλοι. Λοιπόν, από το κανάλι George Mapsos θα κάνω κάποια αποσπασματικά βιντεάκια να δείτε εδώ πέρα εδώ πόσο θα ανέβει. Πήγε 841, 19 αμπέρ, 19 αμπέρ δεν είναι ακόμα 9, 18, 19 και θα δούμε πόσο θα φτάσει. Λοιπόν, είναι μια καινούρια ρύθμιση, δεν έχει ξαναδουλέψει Dagstrom με BMS κανένας. Το είχα τονίσει ότι δουλεύει μόνο με αυτές τις μπαταρίες που έχουν ανοιχτού κύκλου, της πόρτας δηλαδή, της πάιλον, μόνο αυτή. Και ήταν η απόδειξη που ήθελα να την κάνω πρώτα στον εαυτό μου και μετά να σας τη δείξω. Μαζί με τη VTAC έχουμε συνεργασία ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο θέλουμε με εξυπηρέτηση και με support και στην ουσία μετά εμένα έναν άνθρωπο ο οποίος θα σας βοηθήσει με το σχέδιο, το στήσιμο και άλλα πολλά. Αυτή τη στιγμή βγήκε ο ήλιος. Θέλω να το δείτε. Για να μην κλείσω το βίντεο έτσι. 2453, 2654, 2856, 2958, 336. Κοιτάξτε να δείτε τι πράγμα έκανα. Έτσι, εδώ είναι οι αποδείξεις χωρίς σάλια και ψέματα με 3362, 3446, 66 αμπέρ, 67, 3,5 κιλοβάτ, ό,τι σας είπα. Λοιπόν, άμα τώρα έχουμε αυτό εδώ το μηχάνημα να μας βγάζει 3,5 κιλοβάτ, 3446 και αυτό το μηχάνημα με 2646, για πείτε μου λίγο, κερδίζουμε ή δεν κερδίζουμε τελικά? Γιατί έχω βγάλει και 6 πάντελ εκτός τα οποία θα μπουν σε αυτόν και αυτόν θα γυρίσουν από εδώ, να ξέρετε, γιατί είναι κι άλλη ενέργεια, απλά δεν μπορώ να την διοχετεύσω μέσω σύστημα εδώ για να μην κάψω κάποιο BMS. Εντάξει, πείτε μου μετά αν κερδίζουμε ή δεν κερδίζουμε. Λοιπόν, από το κανάλι George Mapsos ένα μεγάλο βίντεο 10 λεπτών, δείτε το, είναι ό,τι καλύτερο έχω βγάλει και έρχονται ακόμα καλύτερα. Γεια σας.